Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του εθελοντικού οργανισμού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Χαμόγελο του Παιδιού, κ. Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ενημερώθηκε για την πολύπλευρη δράση του Χαμόγελου του Παιδιού και συζήτησε μαζί του ένα πλαίσιο συνεργασίας για πιο αποτελεσματικό συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και εθελοντικών οργανώσεων σε περιπτώσεις κινδύνου της ζωής των παιδιών. Εξετάστηκε ακόμη η προοπτική δημιουργίας μιας αντίστοιχης δομής φροντίδας παιδιών που χρειάζονται υποστήριξη στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Περιφερειακή Σύμβουλος κυρία Μαρία Ζωγράφου και ο Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης Όραμα κύριος Λάζαρος Σιάντζης. Η ενημερωτική εκδήλωση για το Χαμόγελο του Παιδιού εξάλλου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πολλού κόσμου. Η κυρία Μαρία Ζωγράφου, που εκπροσώπησε τον Αντιπεριφερειάρχη στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στις δράσεις κοινωνικής μέρημνας που υλοποιεί η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας, ιδιαίτερα το πρόγραμμα διανομής τροφίμων σε άπορες οικογένειες και τα αποτελέσματα από τη δραστηριοποίηση του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης με τη συμμετοχή πολλών τοπικών φορέων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.